When you get older, plainer, saner, when you remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tender, longing for the days of closer. Είναι χωρίς λάδι οι τωρινές, γιατί δεν έχουν πάρα πολύ. Ναι, δεν έχουν πάρα πολύ. Και να κάνουμε τις μεσημεριανές στο ρύζι και τις άλλες. Επειδή είναι η πλειοψηφία, επιβάλλονται. Επιβάλλονται γιατί τόσο καιρό έχουν καταλάβει το χαρακτήρα μου πάρα πολύ καλά, απ' έξω και ανακατετά, και έχουν γίνει χειριστικοί απάνω μου. Αλλά μπερδεύτηκαν με την καλοσύνη και με την ευγένειά μου. Δεν σημαίνει ότι είμαι άβολο πλάσμα, όπως έχω πει. Γι' αυτό και αυτές τις μέρες δείχνω λίγο τα δοντάκια μου. Ότι έχω θέμα με τις γκαγκανιασμένες καρύδες. Όσο ευγενικά γίνεται, προσπαθώ να ανταλλάξω τις γκαγκανιασμένες μου καρύδες με το Στέλιο που του αρέσουν οι γκαγκανιασμένες καρύδες. Και ξαφνικά άρεσαν σε όλους οι γκαγκανιασμένες καρύδες και δεν μίλαγε κανένας, γιατί αυτό το παιχνίδι γίνεται. Χάλια να είναι, όχι, είναι τέλεια. Όλοι πρέπει να έχουμε την ίδια φωνή. Δηλαδή, καταλαβαίνω για ποιο πράγμα γίνεται, το δικαιολογώ, το αποδέχομαι. Απλά μη με ενοχλείτε και μη παίζετε με το δικό μου το φαΐ. Για το μεσημέρι θα ήταν να κάνουμε το φακό, ρύζο σκέτο και καρύδες δίπλα τσιγανισμένες. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ναι, καλό. Ναι. Καρύδες είναι δικέ μου και της Λάουρας. Ναι. Να κάνουμε μία, δύο ρύζι, μία φακές. Ό,τι θες. Ναι, θα βγει καλό. Σήμερα κατά τη διάρκεια του φαγητού, η Ειρήνη επέλεξε να πάρει το πιάτο της και να απομακρυνθεί από την παρέα και να κάτσει να φάει μόνη της. Από τη στιγμή που αισθάνθηκε έτσι να το κάνει, το έκανε. Δεν μπορώ να αναγκάσω κανέναν να έρθει να κάτσει μαζί μου ή μαζί μας ή το οτιδήποτε. Καθένας επιλέγει αυτό που αισθάνεται και θέλει να κάνει. Σήμερα έφυγα από την καλύβα γιατί πεινάω και ξαφνικά δεν με ρώτησε κανένας το τι θα μαγειρέψουνε. Μόνοι τους παίρνουν τις αποφάσεις. Η Ειρήνη δεν έχει λόγο εδώ, κανένα. Είναι στο περιθώριο και νομίζουν ότι εγώ ξαφνικά θα πιεστώ, γιατί αυτό κάνανε το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που με έχουν στο περιθώριο. Για να πιεστώ ψυχολογικά και να φύγω. Κάτι το οποίο όταν έφτασα στα όρια μου και τότε εμπιστευόμουν τον χι άνθρωπο, αντί να με στηρίξει και να μου δώσει δύναμη, αντιθέτως το μοιράστηκε και με όλους τους υπόλοιπους και όλοι οι υπόλοιποι ξεκίνησαν και αυτό το παιχνιδάκι να με πιέζουν ψυχολογικά. Και όπως έχει ψυχολογικά να σηκωθεί και να φύγει και όποιος δεν αντέχει αυτό, αυτό ή κάτι τέτοιο. Ωραία, όποιος δεν αντέχει θα φανεί εδώ. Μέσα εδώ υπάρχουν οι ψήφοι σας, όπου θα στείλετε τρία άτομα στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού. Τρία άτομα που εσείς έχετε επιλέξει. Σκάρουμε λίγο άπολα. Ο πρώτος ψήφος για σήμερα λέει το όνομα Ειρήνη. Το πρόβλημα που υπάρχει το βλέπουμε όλοι. Το αν δεν το λέμε με το όνομά τους ή δεν το συζητάμε μεταξύ μας, δεν σημαίνει ότι δεν το γνωρίζουμε όλοι. Και εμείς και η Ειρήνη και ο κόσμος, νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της. Εγώ, επειδή μου αρέσει να κάνω τους άλλους να χαμογελούν, έκανα το συμβούλιο, πάντα στα πλαίσια του χιούμορ και της πλάκας.
Παρ' όλα αυτά, εύχομαι όλα να πάνε καλά και πριν φτάσουμε στο Συμβούλιο και στην ψηφοφορία, να έχουμε λύσει τα προβλήματα, γιατί όντως είναι μια δυνατή παίκτρια που όσο είμαστε ομάδα, χρειαζόμαστε δυνατούς παίκτες. Ένα ψήφο έχει η Ειρήνη Παπαδοπούλου και το δεύτερο όνομα λέει Ειρήνη. Όταν φτάσουμε να είναι ο καθένας μόνος του, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ο καθένας. Τώρα νομίζω ότι θα έπρεπε να ρίχνουμε λίγο πιο πολύ νερό στο κρασί μας και να κάνουμε ένα βήμα πίσω όλοι, παραπάνω. Τρίτο όνομα για σήμερα λέει Λάουρα. Στεναχωρήθηκε. Εκεί είναι τα ακόμα και δεν στεναχωρήθηκε. Δύο ψήφους έχει... Δύο ψήφους έχει η Ειρήνη Παπαδοπούλου, ένα ψήφο έχει η Λάουρα. Ο Χανταπάκης είναι ένα πολύ εργαλείο. Απίστευτα ταλαντούχος και πάρα πολύ καλός στις μιμήσεις. Είναι πάρα πολύ αστείος, είναι πάρα πολύ εύστροφος. Έχει πάρα πολύ δόση, πολύ μεγάλη δόση χιούμορ. Απογοητεύτηκα που δεν με μιμήθηκε. Ήθελα να τον δω, η αλήθεια είναι. Μου το χρωστάει. Ειρήνη. Δεν ήμασταν ποτέ ομάδα. Εγώ έχω αλλάξει δύο ομάδες. Η μία καταστράφηκε. Πήγα στη ζούγκλα, έσπασα, άνοιξα μία καρύδα, την έφαγα, μάζεψα και άλλες καρύδες και τις έφερα στους συμπαίχτες μου. Έτσι. Γιατί δεν μου αρέσει να παίζουν με το φαγητό μου. Αν αυτούς τους παίρνει να κάνουν τη διατροφή για να αδυνατήσουν και αυτό που θέλουν και ο καθένας τι έχει στο κεφάλι του. Εμένα δεν μου αρέσει να πεινάω και να παίζω με το φαγητό μου όταν εδώ είναι τόσο περιορισμένο. Χωρίς να απαρνιέμαι την ταυτότητά μου, είμαι τραγουδίστρια, μ' αρέσει το τραγούδι, μ' αρέσει η μουσική, μ' αρέσει ο χορός. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή χωρίς μουσική. Αλλά αν έτσι είναι οι celebrities, εγώ με βάζω στην κατηγορία της αγωνίστριας, όπως μια ζωή έχω υπάρξει. Και εδώ αυτό πάλι θα κάνω. Να αγωνίζομαι. Η Ειρήνη κανονικά θα έπρεπε να είναι μέλος της ομάδας. Δεν ξέρω, θέλει περισσότερη προσοχή. Έχει κάποια δικά της προβλήματα με τη συμβίωση που πέρασε αυτό το χώρο. Έχει κουραστεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πάντως δεν έχει ενταχθεί στην ομάδα. Φαίνεται, απομονώνεται μόνη της. Αρκετές φορές είναι που γκρινιάζει για πράγματα που... Είμαστε survivor, δεν είμαστε σπίτι μας. Έτσι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα όπως θέλουμε.